περιστατικό χειροδικία κατήγγειλε μία έγκυο γυναίκα, η οποία προσπάθησε να προσεγγίσει το βράδυ τη Παρασκευή το Γενικό Νοσοκομείο τη Καβάλα. Η παθούσα, όπω ισχυρίζεται, ζήτησε από τον άντρα τη εταιρεία Security, ο οποίο βρισκόταν στην είσοδο του νοσοκομείου, να εισέλθει σε αυτό και τότε εκείνο χειροδίκησε εναντίον τη. Το περιστατικό περιγράφει ο διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλα Κωνσταντίνο Κλιτσιώτης, ενώ, όπω τόνισε, του ζητήματο έχει επιληφθεί η ελληνική αστυνομία. Κοιτάξτε, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είναι γεγονός ότι οι εντολές που και εγώ σαν διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας έχω δώσει ότι η είσοδος στο νοσοκομείο Καβάλας θα πρέπει να υπάρχει κάποια, λόγο κάποιος λόγος για να μπεις, όχι για επισκεπτήρια, ε, ίσως ε, δεν έγινε κατανοητό από, τους, από το μα, ο οποίος, εδώ θα ήθελα να πω ότι ε, δεν είναι υπάλληλο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, είναι υπάλληλο ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης που έχουμε, αλλά είναι απαράδεκτα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι απαράδεκτο το να χειροδικούμε, αν όπως λέγεται έχει χειροδικήσει ο υπάλληλο αυτός. Ε, το καλό της υπόθεσης είναι ότι έχει εμπλακεί η αστυνομία. Αυτή θα μας πει το, 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 το πραγματικό γεγονός το πώς έγινε το όλο περιστατικό, το όλο συμβάν. Ε, Εγώ... να εμποδίζει να μπει στο νοσοκομείο για να καταλάβουμε λίγο το, λοιπόν, το Ναι, ναι. Είναι, ναι, σε κάποια, δεν ξέρω ακριβώς την ώρα, βγήκε mm. πήγε κάποια κυρία η οποία ε, ήθελε να μπει στο χώρο του νοσοκομείου για εξέταση. Ε, ρωτήθηκε από το συγκυριτά που πάει. Ε, ξέρετε, σε, αυτό το διάστημα όλος ο κόσμος είναι, ε, δυστυχώς έχουμε χάσει την ψυχραιμία μας λόγω των ε, εκτάκτων γεγονότων όλων αυτών ίσως ε, και να, από ό,τι πληροφορήθηκα αντιμίλησε η κυρία αυτή αλλά δεν, αυτό δεν δικαιολογήσε τίποτα τον συγκυριτά δεν πρέπει να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, ό,τι και να σου πει ο ασθενή, ό,τι και να σου πει αυτό ο οποίο επισκέπτεται το χώρο του νοσοκομείου, είναι απαράδεκτα να συμβαίνουν κάτι τέτοια. Επαναλαμβάνω όμω, έχει επιληφθεί η αστυνομία. Η αστυνομία θα μα δώσει το πόρισμά τη και από εκεί και πέρα, εγώ σα επαναλαμβάνω, δεν είναι υπάλληλο του νοσοκομείου μα, είναι υπάλληλο ιδιωτική εταιρεία φύλαξη. Από, δευτέρα θα, μέτρα, από δευτέρα, δευτέρα θα δούμε όλο το περιστατικό, το τι συνέβη, θα πάρω και το πόρισμα της αστυνομίας και θα αποφασίσουμε για τις περαιτέρω εξελίξεις.